Επιπλέον χρήματα για την πληρωμή της δεύτερης δόσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με όσα δήλωσε μόλις χτες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Τσαφτάρης κατά την επίσκεψή του σε κάποιον παραδοσιακό ελαιώνα της Άμφισας, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι εξασφαλίστηκαν επιπλέον χρήματα για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Πετρελαίου προκειμένου να πληρωθεί στους αγρότες η δεύτερη δόση η οποία θα ενέλθει περίπου στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η δεύτερη δόση αναμένεται να καταβληθεί το προσεχές διάστημα, όπως γενικός και αορίστος μας λέει για πολλωστή φορά δυστυχώς ο Υπουργός, δηλαδή οι αγρότες μας αγωνιούν για το πότε επιτέλους θα πληρωθούν το αγροτικό τους πετρέλαιο και ο Υπουργός με εμφανίσεις του επιχειρεί να κατευνάσει τα πνεύματα. Να δούμε μέχρι πότε θα αντέξουν οι αγρότες τον εμπεγμό αυτό που αφορά μια αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας προς αυτούς. Την ώρα που θα έπρεπε να κατοχυρώνουμε ως χώρα και άλλα προϊόντα ως ΠΟΠ ή ΠΟΥΓΟΥΕ, κινδυνεύουμε να χάσουμε την αποκλειστικότητα του πιο φημισμένου προϊόντος μας της φέτας. Απάντησε ερωτηθείς σχετικά ο κυβερνητικός βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης μετά και τι πρόσφατε αρνητικέ εξελίξει γύρω από το προϊόν αυτό. Όπως επισημαίνει ο κύριος Κασαμπίδης και σε ρώτηση που κατέθεσε για το σκοπό αυτό για ανεξήγητους λόγους, τα συναρμόδια Υπουργεία δεν αντιμετώπισαν εν τη γενέση της, τη διεκδίκηση του Καναδά να μπορεί να παράγει και να εμπορεύεται διεθνώς ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση λευκό τυρί κάνοντας χρήση του ονόματος της φέτας. Αυτό προκύπτει ως πολιτικό συμπέρασμα συζήτησης και κλεισμένων των θυρών που έγινε στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά για τη δημιουργία ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Αντί να οργανώνουμε τι αγορέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτων χωρών για να διεκδικήσουμε το μερίδιο αγορά που ανήκει στη ΦΕΤΑ, δυστυχώ οι υπουργοί μα πιάστηκαν στον ύπνο και κινδυνεύουμε να χάσουμε κομμάτι και τη αγορά που ήδη κατέχουμε, δηλώνει με έμφαση ο βουλευτή. Όπω ο ίδιο τονίζει, η Ελλάδα ήδη βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Και θα πρέπει να ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρία που έχει στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών ή Αρχηγών για να διαφυλάξει ζωτικά εθνικά συμφέροντα. Είναι αδιανόητο να χάσουμε την κατοχήρωση του ονόματο τη ΦΕΤΑ από την πίσω πόρτα που με τόσο κόπο ω χώρα κατακτήσαμε, υπογραμμίζει ο κ. Κασαπίδη δηλώνοντα κατηγορηματικά ότι την υπόθεση πρέπει να αναλάβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργό για να μην βρεθούμε προ τραγικών εξελίξεων. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Χειρινού Κρέατος υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τον Κινέζικο όμιλο Bright Food, τον οποίο θα βοηθήσει να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων που παράγει, όπως μετέδωσε το διαδικτυακό Agronews. Η Bright Food, κρατική εταιρεία με έδρα της Σαγκάη, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος αγροδιατροφικός όμιλος της Κίνας, με πολυσχηδή δραστηριότητα στον χώρο της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίηση. Πέρυσι μάλιστα έγινε γνωστός και στο εξωτερικό ε, αφορμή της εξαγοράς της Βρετανικής μάρκας Δημητριακών Veta Bix. Στον τομέα της χειροτροφίας η Bright Foods παράγει 500.000 χείρους το χρόνο από τα 600 εκατομμύρια ζώα που είναι η συνολική κινέζικη παραγωγή. Το Γαλλικό Ινστιτούτο θα προσφέρει στον κινέζικο όμιλο τεχνογνωσία όσον αφορά τη γενετική βελτίωση των χείρων. Ενισχύοντας τους δεσμούς της με την Κίνα, στον τομέα της χειροτροφίας η Γαλλία προσδοκά να εξασφαλίσει ευκολότερη πρόσβαση στην κινέζικη αγορά για τα γαλλικά προϊόντα κρέατο. Οι φίλοι μας οι Κινέζοι, δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη και κάνουν συγκεκριμένε και στοχευμένε επιλογέ, εδραιώνοντα τη θέση τους στην πρωτοκαθεδρία όλη τη γκάμα των διατροφικών προϊόντων. Για ενδέκατη συνεχή χρονιά, η έκθεση αγροτικών προϊόντων και αγροτικής τεχνολογίας θα υποδεχθεί το κοινό το προσεχέ διήμερο 21 και 22 Σεπτεμβρίου στο δημοτικό γήπεδο Καρίτσα στο Δήμο Δίου Ολύμπου, μόλι 15 χιλιόμετρα έξω από την πόλη τη Κατερίνη, στο δρόμο προς το Δίον. Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Δήμο Δίου Ολύμπου και την Περιφερειακή Ενότητα Πιερία και αποτελεί πλέον ένα σημαντικό θεσμό για την περιοχή, αλλά γενικότερα για την Πιερία. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου το βράδυ από τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη Θανάτη Τσαφτάρη, ο οποίο θα μιλήσει για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2014-2020 και τι δυνατότητε ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, και αναμένεται να αποτελέσει τον πόλο έλξη του αγροτικού πληθυσμού στην εκδήλωση αυτή. Μια πολύ καλή ευκαιρία για υπεύθυνη και συγκεκριμένη ενημέρωση των αγροτών τη περιοχή μα, και βεβαίω σα συστήνουμε να την επισκεφτείτε και να τα συνδυάσετε όλα μαζί.